ανήλικων παιδιών που δολοφονήθηκε στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου του 2023. Ο σύζυγός της, ο Δημήτρης Σέπκας, ο πατέρας της, ο κύριος Αντώνης, εκπροσωπώντας και τα δύο ανήλικα παιδιά, δηλώνουν ότι ζητούν δικαιοσύνη, θα παρασταθούν στην ποινική υπόθεση, ζητώντας από τον ανακριτή σήμερα και ενημέρωση πώς πορεύονται οι έρευνες, αλλά και εξηγήσεις γιατί υπάρχει αυτή η ανεξήγητη σιωπή γύρω από αυτήν την πολύ νεκρή υπόθεση, γύρω από αυτό το φοβερό έγκλημα. Όπως γνωρίζετε, εκπροσωπώ και άλλες δύο οικογένειες στην υπόθεση των Τεμπών και όπως επίσης γνωρίζετε, δεν έχω σταματήσει από την επομένη του φοβερού δυστυχήματος, από την επομένη του φοβερού εγκλήματος, να ζητώ εξηγήσεις, ενημέρωση, λογοδοσία, απόδοση ευθυνών και τιμωρία όλων των υπαιτίων, όσο υψηλά ιστάμενοι και αν είναι. Στη Βουλή επικρατεί ένα περίεργο σιωπητήριο σε σχέση με το έγκλημα των Τεμπών, παρά τις συγνώμες των επομένων ημερών του εγκλήματος, παρά την ανάληψη ευθύνης, παρά την παρέτηση Καραμανλή, που όμως συνεχίζει να βρίσκεται μέσα στη Βουλή. Αυτό σίγουρα δεν είναι δικαιοσύνη, αυτό σίγουρα δεν είναι λογοδοσία. Δημιουργούνται πολύ σοβαρά ερωτηματικά και πολύ οχληρές σκέψεις για το ποιες παρεμβάσεις γίνονται στην υπόθεση και πότε επιτέλους θα λάμψει ολόκληρη αλήθεια. Θα παρασταθούμε στον ανακριτή και θα επανέλθουμε με δηλώσεις ενημέρωσης. Ζητούμε, απαιτούμε δικαιοσύνη για λογαριασμό της 35χρονης Έλενας, μιας νέας γυναίκας που είχε όλη τη ζωή μπροστά της, την οικογένειά της, το σύζυγό της, τα παιδιά της και που το νήμα της ζωής της κόπηκε τόσο βία, τόσο άδικα, τόσο εγκληματικά. Δεν θα ξεχάσουμε ούτε την Έλενα, ούτε κανένα από τα θύματα και ούτε θα αφήσουμε να επαναληφθεί το έγκλημα.